καλομήνα και τι ωραίο ο Σεπτέμβρης, ο Μήνας, μήνας που αλληλεύει. Μας φέρνει και τις έχουν αρχίσει. Άρα έχουμε καλεσμένο. Ο πριν ξέρω να διαγωνιστούμε, μια χαρίζουμε, φέρουμε 4-5 προσκλήσεις για το θεατρικό. Όποιος λοιπόν πάρει τώρα το του NSD θα μπορέσει να της ακούγομαι, ναι. Δύο έντεκα, 47, 8, 68. 2-11, 47, 8, 68. Τα τηλέφωνα, όποιος προλάβει και αμέσως θα αποκτήσει δύο πρόσκληση. Δύο είναι για το Σάββατο, δύο για την Παρασκευή. Μια αγάπη μου. Τώρα, να βάλουμε μια μουσικούλα έτσι. Με... θέλω να σα πω. Υπάρχει. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Τάσος Νικολαίδης, ο Ντένις, θα συνέχει Αγίας Βαρβάρας 11 στο παλιό Φάλιρο. Το τι τώρα εγώ το πω, γιατί κάνει ένα ωραίο παραμονή ενώ και πιο προπαραμονή. Για κρεάτο. Τα μια σαλάτα με ρόδι και παστρουμά που είναι καλό το μπακαλιά με πολύ και ακρεάτο κάκια έχει πεκάκι είναι το άτομο στα 20 ευρώ το μενού είναι για τις δηλαδή πέμπτη, πέμπτη, να πάει. Κάνει αυτό, είναι 20 άτομο. Εγώ το αγαπάω.
Καρύδι. Τώρα που νηστεύουμε, έχει φοβερούς μήνες που πρέπει να το προτείνει οι τιμές του. Και τιμές. Αγίας Βαρβάρας 11, όπως λέμε, τα κάρβουνα αριστερά, Βαρβάρας πάμε και για είπαμε, ορίστε, ταινείς περί, τα ταινίασα πολύ ωραία. Αυτά μέχρι να που βέβαια, αν μου ανοίξει, ωραία λόγια έχουν γράψει για τον Προκόπη, τα Έλενα. Πάρα πολύ. Όφιλο. Αλλά άμεσα. Thank you.
καλεσμένο, ένα μουσικό κλασικό κομμάτι, έρχεται και πιο κοντά στα κοινωνικά με την λίγο πιο μόνο να πούμε μπορούμε, μόνο τραγούδια να πούμε μόνο λόγους. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ακόμα καλύτερα χαίρομαι διότι έχετε δει την παράσταση και δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ περισσότερο. Τέλεια. 7 του Οκτώβρη που μας έκανε μια εξαιρετική βραδιά και παίξαμε στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Νομίζω και ήταν και η τελευταία του καλοκαιριού σε εισαγωγικά. Μπράβο. Και τα πολύ κρύα. Παρ' όλα αυτά όμως η παράσταση συνεχίζει την πορεία της. Να σας πω ένα πολύ ευχάριστο. Η παράσταση έχει επιλεγεί και θα παρουσιαστεί στη Βουλή των Ελλήνων 7 του Δεκέμβρη, μια το μισή. Το ξέρεις μου και σηκώνω και τίποτα, γιατί εγώ στη Βουλή των Ελλήνων κανάλι που νομίζω ότι βάζει ό,τι ποιοτικό και ό,τι έτσι, καλύτερο. Έτσι, έτσι. Θα παίξω για τους υπαλλήλους της Βουλής και για τους βουλευτές. Είναι μια παράσταση που έχει επιλεγεί από έναν βουλευτή, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομά του. Έχει επιλεγεί από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος την χάνει να είναι και Μυτιλινιός. Την είδε φέτος για δεύτερη φορά στο Μούδρο, στη Μυτιλίνη. Και μόλις τελείωσε η παράσταση, ήρθε με δάκρυα στα μάτια και μου λέει: κύριε Προκοπίου, θα ήταν τιμή μας να έρθετε. Να παιχτεί και στη Βουλή των Ελλήνων. Πολύ και, ωραία. Και το έκανε πράξη. Άρα λοιπόν σήμερα πήρα την τελική απόφαση, δηλαδή όχι απόφαση, απάντηση ότι 7 του Δεκέμβρη θα παίξω για τους υπαλλήλους και για τους βουλευτές. Τι τιμή ο Θεόφιλος να μπει στη Βουλή. Συγκίνησε μεγάλη, πρώτα για την ψυχή του, μετά για την παράσταση και μετά για μένα. Εγώ συγκινήθηκα γιατί όταν κοινοποιούσα αυτά τα μικρά βιντεάκια είδα ανθρώπους βέβαια που είναι διαβασμένοι. Κάνουμε ένα διαγωνισμό για προσκλήσεις για το Σμύρνη, αγάπη μου. Τέλεια. Ναι, NSDV, παρακαλώ, καλλιδοσκόπιο. Α, μάλιστα. Κερδίζετε. Κερδίζετε μία... Πείτε μου το όνομά σας, μισό λεπτό κύριε. Μάλιστα. Ένα άτομο. Ξέρω. Λοιπόν, ένα άτομο βάζω και θα δούμε. Έγινε, σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου λοιπόν που 2 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά ο Θεόφιλος η παράσταση συνεχίζεται και από ό,τι βλέπω και από ό,τι νιώθω θα έχει μακριά πορεία. Γιατί μετά από την Βουλή θα πάω στην Καλαμάτα, μόλις γύρισα από την Πάτρα και την Ιεράπετρα και η παράσταση συνεχίζει το μακρύ ταξίδι της. Είμαι χαρούμενος διότι αυτό το έργο έχει να πει πολλά στους Έλληνες τώρα, το 2021. Αυτό την είδατε την παράσταση. Αυτό θέλω να πω. Εγώ είδα την παράσταση, αλλά θα μας πεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα υπακτό αληθινό. Ακριβώς. Θα πρώτα πούμε δυο. Πρώτα απ' όλα, να το πάρουμε αλλιώς. Ο Δωρή Προκοπίου. Εκτός ότι έχει ωραία μπλε μάτια και έχει μια απλότητα. Τι άλλο είναι, πώς ξεκίνησε, έχει σχέση με τη Μυτιλίνη, με την καριέρα σου, με το θέατρο. Πες μας 5 πράγματα για σένα, γιατί τότε έχεις κάνει και άλλα πράγματα. Πολύ ωραίες. Οι ερωτήσεις σου είναι απανωτές, θα τις απαντήσω όλες. Γεννήθηκα και αφέθηκα στο μητρικό φίλτρο της Μυτιλίνης το 1966. Δεν ντρέπομαι να πω την ηλικία μου, ίσα-ίσα που η ηλικία πρέπει 1900 να... πότε? 1966. Ναι, ναι, τα έχω τα χρονάκια μου. Δεν ακόμα και αν δεν μου φαίνεται. Ναι, πραγματικά, γι' αυτό να μην τρέψει, γιατί δεν δείχνει. Πολύ που
πολύ μικρότερο. Χαίρομαι. Έζησα τα 7 πρώτα χρόνια της ζωής μου στη Μυτιλίνη και συγκεκριμένα σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Λισβόρη. Είναι κάτω ακριβώς από την Αγιάσο, το πιο γνωστό. Το χωριό μου παράγει εξαιρετική γλυκάνισο. Η γλυκάνισος είναι το συστατικό που βάζουμε μέσα στο ούζο και ασπρίζει. Ουσιαστικά είναι ένα φυτό, σε εισαγωγικά φυτό, που σε μεθάει. Στο χωριό μου τη λένε μυρωδιά. Μυρωδιά τι σημαίνει? Είναι το συστατικό που μπαίνει μέσα στο ούζο και ασπρίζει. Μόνο που τη μυρωδιά δεν τη βάζουν μόνο στο ούζο, τη βάζουν και σε ψωμιά, σε ψωμί, τη βάζουν σε κουλουράκια, τη βάζουν σε διάφορα και πραγματικά είναι μεθυστικό το άρωμά του. Λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα το 1973, σπούδασα, τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο, μετά πήγα στη δραματική σχολή, υπηρέτησα τη μαμά πατρίδα και από το 1984, πολύ πριν τελειώσω το λύκειο, είχα ξεκινήσει το δρόμο του θεάτρου. Θα τα πούμε όλα αυτά για να μην μπουκώσουμε τους θεατές. Λοιπόν, έχω κάνει θέατρο, έχω κάνει κινηματογράφο, όχι πολύ τηλεόραση, λίγη. Έχω δανείσει φωνή σε κινούμενα σχέδια, σε σπικάζ, σε διαφημίσεις. Ναι, αυτό θα σου λέγω, τη φωνή σου έχει μια γνώριμη. Έχω δανείσει σε αρκετούς ήρωες, μόνο που κάθε φορά πρέπει να εξελισσόμαστε, να μην επαναπαυόμαστε. Το θέατρο τι είναι? Είναι μια πληγή που πρέπει να την κρατάς συνέχεια να αιμορραγεί. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο και να μην είναι τίποτα μα τίποτα προκάτ. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ παίζοντας τώρα το Θεόφιλο πρέπει να φέρω όλες τις μνήμες, όλες αυτές τις παιδικές μνήμες. Ο Θεόφιλος ήρθε, καλά, εκτός ότι είχαμε τη Λινός και έτσι τον ήξερε, είχες και δικές σου προσωπικές εμπειρίες, είχες ακούσει, πώς έγινε και επέλεξες αυτό το... Πολύ ωραία. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, μόλις είχα τελειώσει το 2016 έναν άλλο μονόλογο που λεγόταν «Όταν συνάντησα τον Στέλιο», που μιλούσε για τα τραγούδια του Καζαντζίδη και τι κάναν τα τραγούδια του Καζαντζίδη για τους Έλληνες. Το πόσο αγάντα σταθήκανε για τους Έλληνες που φύγανε από εδώ και πήγανε... Κατά ψέματα για την ξενιτιά τότε ήταν μια δύναμη. Μεγάλο, μια μεγάλο. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει ο Καζαντζίδης, το λέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι μια δύναμη. Δηλαδή, ακόμα και όχι ακόμα, και εγώ όταν θα φύγω από τη ζωή και πολλά χρόνια μετά, θα μιλάει ο Καζαντζίδης στις ψυχές των ανθρώπων. Πόσο μάλλον σε αυτούς που φύγανε με ένα τηγάνι, ένα εικονοστάσι και με ένα δίσκο στη βαλίτσα, παίρνοντας το μακρύ δρόμο της ξενιτιάς. Όποιος θέλει μπορεί να δει ένα μικρό απόσπασμα στο YouTube πατώντας «Όταν συνάντησα τον Στέλιο». Τα λέω αυτά για να συνδέσουμε με το Θεόφιλο. Θοδωρής Προκοπίου, όταν συνάντησα το Στέλιο. Ακριβώς. Ή όταν συνάντησα το Στέλιο, μόνο θα το βγάλει. Τίποτα τυχαίο. Και αυτόν τον μονόλογο τον είχε γράψει ο Θανάσης Κρουμπέλος. Ο Θανάσης Κρουμπέλος είναι μια σοβαρή ιστορία και είναι μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων. Είναι συγγραφέας, πολιτικός συγγραφέας, είναι εξαιρετικός στο γράψιμο, το διαπιστώσατε μάλιστα, διότι όλα αυτά που είπα για το Θεόφιλο, όλα αυτά που έπαιξα, δεν έχει ούτε μία ανακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Κάθισε, μελέτησε, αγιογράφος και ο ίδιος, γιατί ζωγραφίζει και μιλάει για τα χρώματα σαν να είναι ο ίδιος ο Θεόφιλος. Που θέλω να καταλήξω, έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει δύναμη ο μονόλογος και δεν είναι τυχαίο το ότι έρχονται μετά, το λέω και συγκινούμε, με δάκρυα στα μάτια οι θεατές να μου πούνε «Αγόρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες». Λέω «Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από όσο αξίζατε». Όχι, μου λέει, έκανες πολλά περισσότερα. Τον είδες το μονόλογο, δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω το εξής. Ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω απ' έξω από το μουσείο του Θεόφιλου στη Μυτιλίνη. Να παίξω απ' έξω από το σπίτι που έφυγε ο Θεόφιλος. Εκεί που έζησε τα τελευταία χρόνια. Και η πορεία συνεχίζεται. Μετά τη Βουλή λοιπόν, που θα παίξω 7 το Δεκέμβρη, οι θεατές, μάλιστα αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα, μπορούν να βρουν την παράσταση και να έρθουν να τη δουν. Κάτι ακόμα, η παράσταση έχει επιλεγεί επίσης να παρουσιαστεί σε σχολεία. Έχω πάρει άδεια για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια και έχει ο Θεός, προχωράμε. Να πω κάτι ακόμα, ότι ο Θεόφιλος γεννήθηκε το 1870 και πέθανε το 1934. Έζησε 64 χρόνια. Εγώ προσωπικά απορώ πως έζησε τόσα χρόνια και λέω τόσα, γιατί... Κάποιες απόκριες έβαλε τα ρούχα του τσολιά και δεν τα έβγαλε ποτέ από πάνω του.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα να τον χλεβάσουν, να τον κοροϊδέψουν, να τον φτύσουν, να τον ηρωνευτούν, να κατασκευάσουν σε εισαγωγικά στη Μυτιλίνη και όπου αλλού πήγαινε έναν τρελό. Μόνο τρελός δεν ήτανε. Μα ήτανε οικειοθελός το. Πέρα από οικειοθελός, αυτό του έδινε ζωή, αυτό του έδινε χαρά και έφτιαχνε χρώμα από το τίποτα, από το αυγό, από το ρετσίνι, από το σκόρδο της κερασιάς, από, θέλω να πω, από ευτελή προϊόντα. Και δεν ζωγράφιζε ποτέ σε καμβά, δεν ζωγράφιζε ποτέ σε καβαλέτο, σε πέτρες, σε κεραμίδια, σε τείχους, σε ξύλα, σε πανιά, σε βάρκες, όπου έβρισκε. Σαν να ικανοποιούσε τη χρωματική του πείνα. Δεν είναι δικιά μου λέξη αυτή. Είναι του ελίτη. Δηλαδή, αν πονούσε το πόδι του, το χέρι του, το κεφάλι του, δεν τον απασχολούσε. Δηλαδή, ζούσε μόνο για να καλύπτει αυτή την πείνα που είχε με τα χρώματα. Και δόξα τω Θεώ. Και βάζε χρώμα σε ό,τι έβρισκε επίπεδο που ακριβώς να ζωγραφίσει και να το ζωντανέψει. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές ζωγραφιές που μπορούν να βρουν οι θεατές και να δουν. Αυτή την εποχή γίνεται μια εξαιρετική έκθεση που την προτείνω. Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, μέχρι και 3 του Φλεβάρι του 2022, είναι 96 έργα του Θεόφιλου. Από τη Μυτιλίνη, από τη Βαριά, από το Μουσείο και από άλλες προσωπικές συλλογές. Αν μπορούν οι θεατές σου, μην τη χάσουν. Καλό είναι να την επισκεφτούν και να δουν με άλλο μάτι το Θεόφιλο. Να δουν τη θλίψη των ηρώων. Το πώς ζωγράφιζε τα γυναικεία σώματα. Αυτός που δεν πήγε ποτέ με γυναίκα. Θα σας πω γιατί. Στο μονόλογο λοιπόν κάποια στιγμή λέει ότι αποφάσισε να πάει στη Σμύρνη να συναντήσει την αγαπημένη του, την Αθηνά. Ήταν η κόρη της πιτωνικοκυράς και όταν τελικά τη συναντάει πάει να της το πει ότι Αθηνά έρχομαι για σένα και πριν της το πει γυρίζει η Αθηνά και λέει να σου γνωρίσω από εδώ τον άντρα μου. Και εγώ κοπήκαν τα πόδια μου που την είδα ζευγάρι με άλλον. Θα σας κάνω δώρο το γαμήλιο πορτρέτο που σας το χρωστάω. Λέει μια σαχλαμάρα εκείνη την ώρα για να περάσει τη δύσκολη ώρα. Δηλαδή είναι νεκρός ψυχικά. Γιατί πριν προλάβει να της πει ότι την αγαπάει, η Αθηνά του λέει, είχε αφήσει ένα κορίτσι γιατί πριν φύγει από τη Σμύρνη τη γνώρισε και με το παραμικρό η Αθηνά γελούσε. Και όταν πήγε να τη βρει, βρήκε μια κοπέλα σαν να της είχε κοπεί το γέλιο, με αυστηρή προσωπικότητα. Γιατί η μάνα της επενέβη και είπε «Θα πάρεις αυτόν! Τέλος! Τέλος! Θα πάρεις αυτόν!» Δηλαδή πήρε αυτόν που της είπε η μάνα της. Που θέλω να καταλήξω. Το καταπίνει, κάνει το γαμήλιο δώρο, το πορτρέτο, το σταδίνει και σηκώνεται και φεύγει. Νεκρός, ψυχικά, σωματικά. Στο καράβι μέσα που πάει να φύγει, χαίρομαι που συγκινήθηκες, από την Σμύρνη, στο καράβι μέσα, ο Θεός είναι μεγάλος, δεν αφήνει κανέναν. Συναντάει έναν άνθρωπο, που αμέσως τον ανεβάζει. Ποιον? Το Γιάννη τον Κοντό. Ο Γιάννης ο Κοντός ήταν έμπορας, μιλωνάς και είχε μήλο στο Βόλο. Τον ήξερε από το πήλιο και του λέει «Έλα σπίτι να με γεμίσεις τους τοίχους με Έλληνες από τη γενιά των δράκων». Σαν να γέρημα άρπαξαν τα λόγια του πατέρα, ορθή ξανά η ψυχή μου. Δηλαδή ήταν αυτό που περίμενε. Δηλαδή εκεί που ήταν νεκρός έρχεται κάποιος και τον σηκώνει. Και όχι μόνο αυτό, τον πληρώνει κιόλας. Δεν του ζήτησε λεφτά. Κάθεται σπίτι του, ευτυχώς δεν το έχουν ρίξει κάτω το σπίτι του, στην Ανακασιά και του ζωγραφίζει τους τοίχους. Ευτυχώς υπάρχει Μουσείο Θεόφιλου στην Ανακασιά Βόλου. Όσοι πάτε στο Βόλο, μην ξεχάσετε να το επισκεφτείτε. Τοιχογραφίες του γέμισε όλο το σπίτι, παντού, μεγάλες ζωγραφιές. Θέλω να πω ότι ήταν μια περίπτωση ιδιαίτερη ο Θεόφιλος. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Παρόλο το κουσούρι του, γιατί τότε θεωρούνταν κουσούρι, γεννήθηκε και έγραφε και ζωγράφιζε με το ζερβό. Τι έκαναμε, να τον σκοτώσουμε? Όχι, γιατί και ο παπάς και ο δάσκαλος και ο πατέρας τον χτυπούσαν για να πάψει να γράφει με το αριστερό και να γράφει με το δεξί. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, γεννήθηκε αυτό. Αυτό δεν ήταν εμπόδιο για αυτόν, προχώρησε. Οι ζωγραφιές του, αν τις ξαναδείς πάλι και εσύ και εγώ που τις ανακαλύπτω κάθε μέρα, παθαίνει ζημιά. Δηλαδή, λες, όπα, δεν είναι καλά,
Ναι. Αν προχώρησε κάτι σε αυτή εδώ τη χώρα, μέσα από 5-10 τρελούς. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά. Δηλαδή, λες, τείχος είναι, θα περάσω. Πώς, δεν περνάει αυτός. Και επιβίωσε. Τα αδέρφια του βέβαια το κρατήσαν αυτό. Γιατί ήταν ο πρωτότοκος από τα 8 αδέρφια. Δηλαδή, έφυγε και άφησε δύο κορίτσια. Όπα, έγκλημα αυτό. Τότε έπρεπε, έπρεπε να τα παντρέψει. Όταν γύρισε πίσω στη Μυτιλίνη. Ήταν όλοι έτσι, δηλαδή. Δηλαδή, μόνο που δεν. Αυτός όμως συνέχισε το όνειρό του. Δεν του μιλάγανε, τον είχαν σε απόσταση. Τον θεωρούσανε αχμάκι, τον θεωρούσαν μισοπάλαβο. Αχμάκης σημαίνει ο μισότρελος, ο τρελός. Παράξενη λέξη, την έχουν ξανακούσει οι θεατές σου. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεόφιλος έφυγε από τη ζωή. Τα έργα του μένουν. Μένουν να καθαρίζουν τα δικά μας μάτια και να δούμε το Θεόφιλο με άλλο μάτι. Γιατί. Άρα πέθανε και Παρθένος αγνός. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σωστή ερώτηση. Αλλά δεν ασχολήθηκε όμως. Ναι. Δεν έδειξε μετά. Δεν έχουμε στο βιογραφικό του άλλες γυναίκες. Να σας πω κάτι. Να σου πω, συγγνώμη που σου μιλάω στον πληθυντικό. Στο Βόλο, στο λιμάνι, ξέρουμε ότι υπήρχαν οικοί ανοχής. Δεν υπενήσωμε τίποτα. Δεν το ξέρουμε αν πήγε. Ενδεχομένως και να πήγε. Δεν είναι αυτό το θέμα αν πήγε με γυναίκα. Σημασία έχει σε όλο το έργο, αν το θυμάσαι, την ψάχνει. Ψάχνει την Αθηνά. Δεν τη βρίσκει, γιατί πρέπει να κάηκε, πρέπει να πνίγηκε στην μικρασιάτικη καταστροφή του 22, γιατί τον βρίσκει αυτό το διάστημα. Από τη Σμύρνη, λοιπόν, χάνει τα ίχνη. Αλλά σε όλο το έργο, αν θυμάσαι, αναζητάει να βρει την Αθηνά. Δηλαδή, ούτε καν το όνομά της δεν τολμάει να πει, διότι είναι αυτό που μία γυναίκα αγάπησε. Και αυτή, τέλος. Τέλος. Είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν μόνο μια φορά. Χαίρομαι. Χαίρομαι που βλέπω τα μάτια σου που είναι υγρά. Γιατί τα λες και έτσι με. Τα διηγείσαι κιόλας. Τα λες ωραία. Αυτό δεν είναι. Το βλέπω και σαν εικόνα. Έτσι, αυτό. Αυτό δεν είναι το ωραίο της ζωής. Δηλαδή, αν δεν έχεις μεταδοτικότητα σε αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Η δική μου δουλειά τι είναι? Όχι μόνο να φτιάχνω εικόνες, να ταξιδεύω τον άλλον. Δηλαδή, όπα, να τον κάνω να δει το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Γι' αυτό και μ' αρέσει το λοξό του πράγματος. Ποιο είναι? Γιατί αυτός ήταν λοξός. Έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά. Οι πίνακες του είναι μοναδικοί. Τους έχεις δει. Που θέλω να καταλήξω για να μην μιλήσουμε μόνο για το Θεόφιλο, να πούμε και άλλα πράγματα. Είμαι εδώ για σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ευγενικό, πολύ όμορφο και οι θεατές σου. Μα τίμησες τη Νέα Σμύρνη. Μα είναι δυνατόν, χαρά μου. Σε είδαμε, είδαμε το έργο, γι' αυτό έπρεπε να σε παρουσιάσουμε. Να είσαι καλά. Έχουμε και κοινούς γνωστούς. Πολλούς. Την αδερφή σου και πάρα πολύ κόσμο έχουμε. Εκτός, μου είπες τώρα ότι εκτός το Θεόφιλο έχεις κάνει και του Καζαντζίδη. Μπράβο. Κάτι άλλο έτσι που να σου έχει μείνει και πολλά. Να, γιατί πιστεύω και ότι. Πολλά. Και με το συναντιόντας τον Καζαντζίδη θα μελέτησες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τον Καζαντζίδη σαν Καζαντζίδη. Πάρα πολύ. Ήρθαν άνθρωποι που όχι μόνο τον αγαπούσαν τον Καζαντζίδη, όχι μόνο ήταν παθολογικά ερωτευμένοι μαζί του, όχι μόνο είχαν ζήσει. Δηλαδή ήταν αυτό που έκανε καλό στους Έλληνες. Δηλαδή τους κράτησε. Αγάντα. Τι σημαίνει εκεί στα ορυχεία κάτω, στις μήνες, εκεί που πηγαίναν οι Έλληνες να δουλέψουν στο εξωτερικό, αν δεν έτρωγες, θα σας πω γιατί, αν δεν έτρωγες δεν μπορούσες να αντέξεις. Πολλοί δεν αντέξανε γιατί μαζεύαν τα λεφτά, δεν τρώγανε, δεν αγοράζανε ρούχα για να τα στείλουν στην πατρίδα. Το κρύο όμως δεν κάνει αστεία. Το κρύο θερίζει. Αν δεν φας να αντέξεις, το λέω αυτό γιατί, γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι από τη δουλειά, βάζανε ένα ποτηράκι κρασί και ακούγανε Καζαντζίδη. Δηλαδή, τους κράτησε ουσιαστικά. Δηλαδή, έκανε θείο έργο ο Καζαντζίδης για τους μετανάστες. Πάλι συγκινητικό. Τίποτα έτσι. Δηλαδή, ένας μονόλογος ο οποίος πάλι μιλούσε για την ξενιτιά, με αφορμή τα τραγούδια του Καζαντζίδη, που κάποια στιγμή ο ήρωας, ο Στάμος, με τον Καζαντζίδη συναντιούνται. Ενώ τον περιμένει στην Γερμανία, δεν συναντιούνται εκεί. Συναντιούνται στα κρατητήρια στην ασφάλεια. Και του λέει δύο λόγια ο Καζαντζίδης του Στάμου. Γι' αυτό λέει όταν συνάντησα τον Στέλιο. Κάτι του λέει. Πέρα από τα τραγούδια του, πέρα από το ότι τον αγαπούσε, το έργο που πρόσφερε ο Καζαντζίδης ήταν συγκινητικό. Τέλος. Πάμε λοιπόν να πούμε και άλλα πράγματα. Τι άλλο έχω κάνει? Παίρνω εγώ το λόγο. Παίρνω εγώ το. Μ' αρέσει. Εγώ έχω κάτσει, δεν ξέρω τι έχει καταλάβει. Έχω κάτσει και
Χαίρομαι. Τι άλλο έχεις κάνει, πριν το κάνω το Καζατζίδη, τι άλλο κάνω. Έχω κάνει θέατρο, καλό θέατρο. Έχω κάνει... Είμαι καλό... σίγουρη γι' αυτό τι έχεις κάνει. Καλό θέατρο εκτός Αθηνών και εντός Αθηνών. Δηλαδή, να είναι καλά η συγχωρεμένη η Μελίνα η Μερκούρη, που έκανε τα υπέροχα διπεθέ. Δημοτικά, περιφερειακά θέατρα που είχαν αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Η Καλαμάτα, η Πάτρα, η Βέρεια, η Λάρισα, η Καβάλα, η Κρήτη, πολλές, να μην τις πω τώρα όλες. Τι έκανε τότε η Μερκούρη? Το 1983 που ιδρύθηκαν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, τα χρηματοδοτούσε η πολιτεία να κάνει θέατρο εκεί ο Δήμος, σε εισαγωγικά ο Δήμος, τα δημοτικά θέατρα, αλλά καλό θέατρο. Να μην έρχονται οι θίασοι απ' έξω από την Αθήνα ή από κάποια άλλη πόλη. Δηλαδή να υπάρχουν ηθοποιοί και ντόπιοι, αλλά και επαγγελματίες σε κάθε τόπο και να παρουσιάζουν σπουδαία έργα. Αυτά λοιπόν τα χρόνια, κάπου 20 και παραπάνω χρόνια που κρατήσαν, υπάρχουν κάποια διπεθέ ακόμα. Ο κόσμος είδε πολύ καλό θέατρο στην επαρχία. Δεν είδε δύσκολο θέατρο. Είδε και κωμωδίες, είδε και δράματα, είδε και δύσκολα πράγματα. Αλλά σημαντικό είναι ότι είχε κάπου να πάει ο άλλος το βράδυ. Η Καλαμάτα. Είχε πέρα από ένα σινεμά, δηλαδή όλα είναι ταβέρνα, όλα είναι μπουζούκια, όλα είναι καφετέριες, όλα είναι. Να δούμε και κάτι. Γι' αυτό το ρημάδι, το πνεύμα, μπας και ψηλώσουμε λιγάκι, γιατί κακά τα πράγματα. Κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες τόσο κακές. Δηλαδή, την άλλη φορά πήγα στη Σύρο και είδα που τα παιδιά του δημοτικού γραφίζανε. Έχει ένα εξαιρετικό θέατρο η Σύρος, τον Απόλλωνα. Μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου. Δηλαδή, έχουν ένα θέατρο που στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό το θέατρο. Τρίβει τα μάτια σου, όπως η Πάτρα που έπαιξε προχτέ. Πρέπει κανονικά να γίνονται φεστιβάλ. Μόνιμα να υπάρχει θίασος. Η Σύρος, τι ωραία. Βαμβακάρης, τίποτα. Τίποτα! Φραγκοσυριανή! Έτσι, μπράβο! Δηλαδή, όπως και η Μυτιλίνη δεν έχει μόνο τον. Έχει και τη Σαπφό, το στρατή το Μυριβίλη. Δηλαδή, έχει βγάλει προσωπικότητα. Τον πολιτισμό που έχει η Μυτιλίνη, έχει φοβερό. Έχει κάνει και παλιά λιμάνια αυτά. Τα λιμάνια. Πέρα από τα λιμάνια, είναι όμορφο νησί. Έχουν τρέλα. Έχουν αγάπη και έχουν και πάθος. Άνθρωπος που παθιάζεται, όπως λέω και εγώ, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα σου βγει καλό. Μακαρόνια πας να φτιάξεις και σκέφτεσαι κάτι άλλο και σου βγαίνει παστίτσιο. Θέλω να σου πω ότι αν δεν είσαι εκεί, αν δεν αφοσιωθείς, μην το κάνεις. Γιατί αλλού είναι. Πρέπει να το αγαπήσεις. Όπως εσύ. Δηλαδή, με κοιτάς τόση ώρα και χαίρομαι, το απολαμβάνω αυτό που κοιτάς και λες... Αυτός... Τα λέει, είσαι ωραία, μαγεύεις τον άλλον. Αυτός δεν είναι καλά. Μα όχι, σου... μια χαρά είσαι. Σου είπα, αν προχώρησε κάτι σε αυτόν εδώ τον τόπο, από 5-10 τρελούς. Γιατί όλοι δεν είναι να φάμε, να πιούμε. Φεύγοντας από αυτή τη ζωή, τι θα αφήσουμε. Εδώ θα κάνω μια αναφορά σε ένα σπουδέ. Να σου πω τώρα κάτι, έπιασες αυτό που λέω εγώ, γιατί εμένα αυτό είναι ο... Άλλον... Οι άνθρωποι που αφήνουν τέχνη πίσω τους μένουν αθάνατοι. Δεν πεθαίνουν. Μην πάμε μακριά. Και επειδή φοβάμαι το θάνατο και την απραξία και το πτέ, αυτό έλεγα πάντα στη ζωή μου, να δημιουργήσω πράγματα, να γίνω καλλιτέχνης, να γίνω ηθοποιός, για να αφήσω πίσω μου... Αυτή είναι η ζωή. Κάτι. Ο Θανάσης ο Βέγκος, που είναι μια πρόσφατη ιστορία, έφυγε από τη ζωή και δεν πήρε αυτό που του άξιζε, κατά τη γνώμη μου. Είχε την τύχη να δουλέψω μαζί. Καλλιτέχνης, ναι. Δηλαδή, πήρε τη δόξα που έπρεπε. Όχι τη δόξα, αυτό που έπρεπε να πάρει. Ο Θανάσης ο Βέγκος ήταν μια κατηγορία από μόνος του. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του. Δηλαδή, αυτό που έχει προσφέρει ο Θανάσης ο Βέγκος, που βλέπουμε αυτές τις εξαιρετικές ταινίες που έκανε, με αφορμή ήταν, στάθηκε. Κάποια στιγμή να πήγαινε και φυλακή, αλλά να μην πάρουμε την πικρή πλευρά του Βέγκου. Να πάρουμε αυτό που έκανε ο Θανάσης ο Βέγκος. Δηλαδή το γέλιο που έχει χαρίσει, η τρέλα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπες και έλεγες είναι φωτιά. Ήταν νεύρο. Πέρα από νεύρο, είχε. Εμένα μ' άρεσε όταν στα δραματικά του. Δηλαδή ένας σπουδαίος κωμικός που πιστεύω κι εγώ είναι εξαιρετικό στα δραματικά. Το καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή. Θα πω δύο κωμωδίες σήμερα που καλό είναι να τις ξαναδεί ο κόσμος. Θανάση, πάρε το όπλο σου. Αυτό, μπράβο, που έχει μέσα και δράμα. Ένα εξαιρετικό φιλμ. Ένα φιλμ δώρο. Δηλαδή, αυτό θα μιλάει και μετά από 100 χρόνια. Μετά από 200 χρόνια, το πιστεύω. Και άλλο ένα. Ο Θανάσης και το καταραμένο φίδι. Είναι μια ταινία που δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και ψάχνει να δει γιατί δεν μπορεί να κάνει παιδί. Στο σόι μου ήμασταν όλοι παραγωγικοί. Δεν μπορεί, θα το βρω. Θέλω να πω ότι ο Βέγκος... Τώρα θα σου πω κάτι μεταξύ μας. Α, να πω κάτι. Μοιραία του... Πήγα και είδα τη ζωή
EKG έχει γράψει. Ξαναπέστε το όνομα της. Ζωή EKG. Ζωή EKG, ναι, συγγνώμη. Έχει γράψει ένα που λέει όταν ο Τσάρλι Τσάπιν συνάντησε το Θανάση Βέγκο. Το είδες αυτό, παράσταση. Είδα την είδα την παράσταση. Ακούω. Ωραίο το σενάριο. Το κείμενο. Ωραίο, ναι. Τον Βέγκο λοιπόν, ωραίος ο ηθοποιός, του μοιάζει που παίζει. Αλλά η χρειά της φωνής του, γιατί εκείνος μιλάει αφηγητικά και σιγά, δηλαδή τον παρουσιάζει και μιλάει. Το νεύρο του, ενώ μου του μοιάζει εξωτερικά, δεν έχει το νεύρο. Κατάλαβα. Καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Αυτή την τρέλα, ώστε να τα κάρει τον Τσάρλι Τσάπιν, είναι πιο αφηγητικός. Πιο αφηγηματικός. Έχει μια χρειά φωνής. Δεν ξέρω αν το κάνανε επίτηδες αυτό για να δίνουν πιο έμφαση. Γιατί ο Τσάρλι Τσάπιν επισκιάζει το Βέγκο έτσι. Κατάλαβες. Ένας άλλος μαθηματικός κωμικός. Μαθηματικός κωμικός. Ο Τσάρλι Τσάπιν και έχει πει και ωραία άγνομα. Αυτό ήταν ωραίο αυτό που έγραψε αυτή η γυναίκα. Και έχει πάρει. Τι έχει κάνει τώρα, έχει πάρει ατάκες από έργα του Βέγκου, ατάκες από τον Τσάρλι Τσάπιν και τα έχει παντρέψει και τα έχει κάνει. Όταν είδε ο Βέγκος τον Τσάρλι Τσάπιν, τον θαύμασε. Δεν τον συγχώρεσε για κάτι. Ο Βέγκος τώρα δεν συγχώρεσε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Λέει, αυτό είναι σπουδαίο που κάνει το έργο. Σε μία ταινία, ο Τσάρλι Τσάπλιν, παίζοντας με ένα παιδί, το παιδί κρατάει ένα κουλούρι στο χέρι του, δαγκώνει ένα κομμάτι από το κουλούρι. Αυτό ο Βέγκος δεν το συγχώρεσε ποτέ στον Τσάπλιν. Μα να φάει από το κουλούρι του παιδιού. Λέει, το θεωρούσε εξωπραγματικό. Θέλω να πω ότι ο Βέγκος είχε μια δική του φιλοσοφία. Γι' αυτό και ήταν αρέσει πάρα πολύ στο λαϊκό κόσμο. Δηλαδή είναι πολύ λαϊκός ήρωας, κατανοητός, πέρα για πέρα. Τον καταλαβαίνει ο μορφωμένος, ο αγράμματος, ο πολύ μορφωμένος, αυτός που δεν ξέρει. Και γελάει. Δηλαδή ξαλαφρώνει ο άλλος βλέποντας τις ταινίες του. Και όχι μόνο αυτό, ξαλαφρώνει με όμορφο γέλιο, χωρίς καμία μα καμία βρώμα. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποιοι ηθοποιοί που δεν ξαναπαναλαμβάνονται. Τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επαναλαμβάνονται. Δεν ξανάρχονται. Ναι. Δηλαδή τώρα βλέπω μία σειρά στο Μέγκα που είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αλλά το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι κοπελίτσες που είναι καινούργιες ηθοποιοί μοιάζουν όλες. Όλες ίδιες. Είναι ίδιες. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω ποια είναι ποια. Είδες, είδες. Αν εξαιρέσουμε την Τζοπανάκη, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις γνωστές που αλλάζουν και το στυλ. Οι κοπελίτσες, οι πιτσιρίκες είναι όλες ίδιες. Εγώ βλέπεις ότι έχω κάτι ακανόνιστο στο πρόσωπο. Βλέπεις ότι προσπαθώ μέρα με τη μέρα να γίνομαι καλύτερος, αλλά στο πρόσωπό μου βλέπεις ότι έχω κάποιες ατέλειες. Δηλαδή τα ζύγια του προσώπου μου, τι εννοώ, το στόμα μου, εκείνο. Θέλω να πω ότι πέρα από τα γαλάζια μάτια που τα διέκρινες, ναι, είναι πολύ όμορφα. Τα γαλάζια μου μάτια, τα σγουρά μου μάτια. Έτσι, έτσι. Άντζελα. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Ο Θεός σου δίνει μία πρίκα. Εκμεταλλεύσου την. Τι εννοώ, βάλε και τον ποπό σου κάτω να μάθεις πέντε πράγματα. Γιατί έχεις δει πολύ ωραίους άντρες να μιλάνε και να πατάνε βατράχια. Εγώ το δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, έχω δει μεγάλους κωμικούς και μεγάλους ηθοποιούς που δεν ήταν όμορφοι. Πιστεύω ότι το θεατρικό πρόσωπο, δηλαδή το παλικάρι τώρα που κάνει τον Τσάρλι Τσάπιν, αν τον δεις, έχει θεατρική φυσιογνωμία. Θα τον έχω καλεσμένο μεθαύριο. Έχει μια. Δηλαδή, είναι πρόσωπο που. Μπορεί το παιδί αυτό να κάνει μόνο του καριέρα. Έχει τη δικιά του φωνή, έχει το δικό του. Είναι πολύ όμορφο. Έχει, δεν είναι έχει, όμορφος. Έχει τύπο. Δεν είναι όμορφος. Έχει θεατρική φυσιογνωμία. Τέλεια. Δεν είναι όμορφος. Τέλεια. Ένα δύνατο απλό παιδάκι. Αλλά έχει θεατρική. Πώς να σου το πω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Βέγκος λοιπόν ήταν μια κατηγορία από μόνος του και ήταν χαρά μου. Τώρα θέλω να σου πω και άλλα δύο πράγματα. Φέτος το χειμώνα ήταν τιμή μου που συμμετείχα σε μια πολύ όμορφη σειρά στην τηλεόραση. Μπορεί και να την είδες, μπορεί και να μην την είδες. Η σειρά κράτησε μόνο 4 επεισόδια, γιατί. Ναι. Α, μπράβο. Αναφερόταν το σε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη. Το είδαμε, ήταν ωραίο αυτό το είδαμε. Έτσι. Επίκαιρο, Βαρδιάνος στα Σπόρκα. Μπράβο. Στην ΕΡΤ1. 4 μόνο επεισόδια, γιατί τόσο είναι το διήγημα. Ναι, και τώρα παίζεται ένα άλλο και προχθές έβλεπα ένα με το Βαρβάκι. Αυτό ήταν ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι. Ταινία, εχθές το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η ταινία του Γιάννη του Σμαραγδί. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ο Μανούσος ο Μανουσάκης λοιπόν φέτος έχει πάρει τρία διηγήματα. Το πρώτο ήταν Βαρδιάνος στα Σπόρκα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το δεύτερο ήταν ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου, του Γιώργου, του Γεώργιου Βυζινού. Και τώρα είναι της Γαλάτιας Καζαντζάκη κρίσιμες στιγμές. Άλλα τέσσερα επεισόδια. Θέλω να πω ότι κάθε τέσσερα επεισόδια αλλάζει. Γιατί τόσο είναι το διήγημα και καλά κάνουν και δεν το τραβάνε να το μεγαλώσουν. Γιατί μου είπανε είναι πολύ ωραίο Θοδωρή. Πώς και δεν το μεγαλώσατε? Γιατί τόσο ήταν η σειρά. Μιλούσε για την χολέρα που είχε η Ελλάδα το 1865. 160 χρόνια, 140 χρόνια πριν. Θέλω να πω ότι περνάμε τώρα τον κορονοϊό. Έχει ξανάρθει η επιδημία στην Ελλάδα. Πάλι καραντίνα, πάλι μάσκες, πάλι το ένα. Και μέσα εκεί ένας έρωτας γεννιέται. Ποτέ απόν ο έρωτας, καλός ή κακός. Καλός εγώ θα πω. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αυτό που αναπαράγει τη ζωή και ο Θεός μας έχει δώσει ένα δώρο. Πραγματικά είναι ένα δώρο. Δηλαδή δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τον έρωτα. Σε ξεκουράζει. Να μην επεκταθώ. Σε γεμίζει. Σου δίνει ενέργεια. Σου δίνει χαρά. Ο υγιής έρωτας, ε. Εντάξει, αν είναι μεζί. Έτσι, μπράβο. Όχι ο άρρωστος, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Και δεν είναι τυχαίο το ότι βλέπουμε τον τελευταίο καιρό κάτι πολύ λυπηρό. Το λέω και στεναχωριέμαι, τις γυναικοκτονίες. Κάτι που είναι αδιανόητο. Κάτι που, μα ο άνθρωπος που αγαπάς, η γυναίκα που αγαπάς, να τη σκοτώσεις, πάει αλλού. Πάει αλλού. Γι' αυτό εμείς θα μιλήσουμε. Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Ένα τσάκ είναι. Εγώ η ώρα 6 παρα 10 ήμουν πάρα πολύ ήρεμη. 6 παρα 5 με πιασε εγκεφαλικό, γιατί στηρίχτηκα σε μία κοπέλα που δεν είχε ούτε το σθένος να μου πει συγγνώμη που έκανα λάθος. Ούτε αυτό. Τελείωσε αναισθησία. Όταν λοιπόν έχεις να κάνει. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν άντρας αυτήν τη γυναίκα, θα την καθάριζα. Ναι, είδε. Γιατί είναι ανέστητη. Ανέστητη. Ενέστητη καλλιδοσκοπείο. Καλησπέρα σας. Για την πρόσκληση. Όμορφη. Ευχαριστούμε. Πείτε μας το όνομά σας. Να σας πω κάτι, Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα, μόνοι σας ή θα πάρετε και κάποιον άλλο τον άντρα σας, δύο προσκλήσεις. Ωραία. Το όνομά του. Ωραία. Άρα δύο προσκλήσεις, αυτό τα δύο ονόματα, εντάξει. Να είστε καλά, θα σας ενημερώσουμε. Μ' αρέσει η Ολυμπία που είναι ζωντανή η εκπομπή σου, δηλαδή διακόπτεται. Μ' αρέσει που. Διακόπτουμε γιατί είναι που κάναμε. Έχουμε προσφορά, 5 προσκλήσεις για το Σμίγνη Αγάπη μου, τη Μίμη Ντενίση που ξαναξεκίνησαν οι παραστάσεις. Και θα γίνει και ταινία φέτος, θα βγει τώρα το Δεκέμβρη. Απλώς το λέω, γυρίστηκε στη Μυτιλίνη, γυρίστηκε εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Ζήσεις ο Παπαϊωάννου, ένα παιδί που παίζει κομπάρσο σε αυτή την ταινία, τον είχα εδώ πριν ένα μήνα. Τέλεια. Μεγάλη παραγωγή. Εγώ έπαιζα στην προηγούμενη παραγωγή τη Tanner Ware, στην Ευτυχία. Στην Ευτυχία. Έπαιζα μέσα. Μια σπουδαία ταινία που μιλούσε για τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αυτή τη γυναίκα, τη θεία γυναίκα που έγραψε αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους. Είχε τσαγανό, είχε το πάθος της, εκεί βλέπεις ότι ένα πάθος κατατρώει ένα ταλέντο. Τα παθήματά της τα έκανε τραγούδι. Αυτό και είναι ταλέντο. Δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Ως πω, και από την άλλη βγήκα. Θέλω να σου πω ότι τίποτα τυχαίο. Ο Θεός σου δίνει μια πρίκα για να ζήσεις. Στα χέρια, στο μυαλό, στο στόμα, στα μάτια, στα πόδια. Φεύγοντας λοιπόν από την μητέρα μας, μας δίνει μία πρίκα. Αυτή την πρίκα στο χέρι μας είναι να τη μεγαλώσουμε. Γι' αυτό καλό είναι να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Καλό είναι να βλέπουμε καμιά παράσταση. Και καλό είναι. Είμαστε και έχουμε, ας πούμε, και δηλαδή μεγάλη μύτη, μεγάλα μάτια, μεγάλο κούτελο, μεγάλο. Αυτό είναι και το χάρισμα που θα μας εξεχωρίσει και θα μας κάνει. Αυτό το λέω για πολλά παιδιά που μικρά νιώθαμε κόμπλεξ και τώρα βλέπουμε. Εγώ έχω και φίλους. Ακριβώς. Που λέει εν τέλει μύτη μου με έκανε και πέτυχα. Ακριβώς. Εγώ. Το κούτελό μου με ξεχώρισε. Εγώ γεννήθηκα και δεν έχω πάρει πολύ ύψος. Η μητέρα μου έλεγε ότι τόσο θα απομείνεις. Δηλαδή κοντούλης. Και τι έγινε. Δηλαδή. Δεν έχει σημασία αν είσαι κοντός, αν είσαι ψηλός, αν είσαι γεμάτος, αν είσαι αδύνατος, αν έχεις μεγάλα μάτια. Όλα στη ζωή είναι επιτρεπτά. Τι εννοώ. Εσύ θα βρεις το δρόμο σου να πεις αυτό που θέλεις στη ζωή. Βλέπουμε έναν άσχημο άντρα και ξέρει να φτιάχνει πολύ ωραίες τυρόπιτες. Μία άσχημη γυναίκα και ξέρει και πλέκει. Δηλαδή έχει ένα ταλέντο. Αυτός που δεν έχει τίποτα
αυτό να λυπάσαι. Ή μάλλον δεν έχει κανένα χάρισμα. Δεν νομίζω ναι. ότι δεν αυτό θέλω να πω. Απλά δεν έχει ερευνήσει το αυτό. Χάρισμά του. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε μόνοι μας τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν έχει αξιολογήσει ακόμα ή έχει καλυφθεί σε κάποια καλούπια που τον έχουν βάλει από μικρό και δεν έχει ανάγκη. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε κάτι. Αρκεί να το ψάξουμε. Και όλα δεν είναι σε ένα τηλέφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο να ψάχνουμε και να βλέπουμε. Άστο το ρημάδι. Άστο το ρημάδι. Το ίντερνετ πάλι. Κάτσε. Δηλαδή, μας σημαίνει τροφή. Κάνε κάτι μόνο σου. Πάρε ένα βιβλίο. Τι κάνει το βιβλίο? Η φαντασία μεγαλώνει. Θα πω κάτι για την παράσταση πάλι, αυτό το εξαιρετικό κείμενο, θα πούμε και τους συντελεστές τώρα, του Θανάση του Σκουρμπέλου. Είναι άνθρωποι που το έχουν δει 2, 3, 4 φορές και μου λένε, Θοδωρή, κάθε φορά διαφορετικό. Αυτό, δηλαδή κάθε φορά ανακαλύπτουν κάτι άλλο. Το ίδιο είναι και με ένα βιβλίο, το ίδιο είναι και με μια ταινία, το ίδιο είναι και με τις μέρες, με τη ζωή. Μπορεί η σημερινή Τετάρτη να είναι η ίδια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή άλλα συναισθήματα ένιωσες την προηγούμενη Τετάρτη. Το μόνο που είναι ίδιο είναι το όνομά της. Δηλαδή κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα. Και πρέπει φτού και από την αρχή. Ακόμα και αν έχεις πέσει κάτω. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου. Και της ζωής. Και της ζωής. Ότι ρε παιδί μου, το θέατρο αυτό έχει. Δεν είναι επανάληψη. Όχι βέβαια. Μια ταινία θα τη δεις και θα είναι επανάληψη. Αν την ξαναδείς και την ξαναδείς και την ξαναδείς. Ναι, αλλά δεν θα είναι ίδια. Ενώ το θέατρο, την ίδια παράσταση, να πάει να τη δεις 100 φορές, θα είναι τελείως διαφορετική. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ η ταινία τη γυρνάς και ξαναβλέπεις. Ναι, αλλά και στην ταινία Ολυμπία, δώσε μου τη χαρά να σου το πω, ανακαλύπτεις άλλα πράγματα. Ας πούμε, πόσες φορές έχουμε δει τις κλασικές ελληνικές ταινίες και κάθε φορά παρατηρείς και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Α, και κάτι άλλο. Α, και αυτό. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, ο Μπακαλόγατος. Ο Μπακαλόγατος με τον Κώστα τον Χατζηχρήστο. Δηλαδή, εκεί μου είπανε άνθρωποι που δουλέψανε, τον κυνηγούσε η κάμερα, δεν μπορούσε να τον πιάσει. Πήγανε στο μοντάζ και πονάγανε. Κόβανε και πονάγανε. Δηλαδή, όλα ήταν ωφέλιμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για έναν ηθοποιό. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα βάλεις. Ξαναβγαίνει Χατζηχρήστος. Όχι, όχι. Προσέξτε. Μ' άρεσε πολύ ο Χατζηχρήστος και στα δραματικά του. Όταν κάποιους ρόλους τους έπαιζε και όταν, επειδή έκανε συνέχεια. Όχι συνέχεια, έκανε τον Βλάχο. Εξαιρετικός! Εξαιρετικός! Δηλαδή, σαν να ήταν ο Χωριανός που ήρθε από τον. Ο δικός μας. Εγώ, επειδή είμαι από χωριό, είμαι από τη Μυτιλίνη. Δηλαδή, σαν να ήρθε κάποιος από την Καρδίτσα. Σαν να ήρθε κάποιος από τη Λαμία. Δεν υπενήσω με τίποτα. Και η μία πόλη και οι άλλοι εξαιρετικές. Δηλαδή, ήταν πολύ αληθινός γιατί ήταν αυθεντικός. Το καταλαβαίνεις, όπως και ο Θεόφιλος. Αρέσει γιατί είναι η αφέλειά του, δηλαδή ο τρόπος που ζωγραφίζει είναι μοναδικός. Δεν είναι επιτηδευμένος, προσπαθώ να μοιάσω σε κάποιον, όχι. Το ίδιο και ο Χατζηχρήστος. Αυτό που έκανε ήταν μοναδικό. Ο Σταυρίδης, ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου, ο Βέγκος. Εξαιρετική. Δηλαδή κάθε μέρα να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι. Μαθαίνεις. Όχι μαθαίνεις, είναι οι ευχάριστες νότες για να προχωρήσεις τη ζωή. Σου μαθαίνουν πράγματα αφελά τους. Όπως και ο Θεόφιλος. Επανέρχομαι συνέχεια στο Θεόφιλο. Κοίταξαν και τώρα υπήρχαν και στην καινούρια υπήρχαν ηθοποιοί, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ξεχωρίσαν τώρα αρχίζει και τους τρώει φυλακή κάποιοι που ξεχωρίσαν. Άστο, μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί νομίζανε ότι είναι κάποιοι θεοί. Δεν είσαι Θεός. Έχανε την ταπεινότητα που έτσι. Πρέπει να έχουμε καταφέρει. Οι γήπες πετούν χαμηλά. Ενώ σαν ταλέντο ήταν ξεχωριστή, ρε παιδί μου. Εγώ στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί μεγαλώσανε και παιδιά με τις φωνές τους, τα παραμύθια, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν θέλω να κατηγορήσω τίποτα. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά που συνέβησαν και ήταν λυπηρά. Δηλαδή, έχεις μια εξουσία. Όμως αυτό, ή επειδή ξεχώριζα, πέσανε κάποιοι ατάλλαντοι να με φάνε. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι δικαστής. Έχει πάει και εκεί το μυαλό μου. Να. Μήπως επειδή ξεχώριζα και είχα πάρει μονοπόλιο κάποια χρόνια. Την τηλεόραση και τα θέατρα, κάποιοι πέσανε με τα μούτρα να με φάνε. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Ναι, και εγώ εντάξει, αλλά όχι τόσο δραματικά πια. Δεν λέω τίποτα. Το ότι μπορεί να φλερτάρω κι εγώ κάπως έντονα μπορεί. Η δικαιοσύνη είναι εδώ να αποφανθεί. Είναι πολύ λυπηρό αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Συνέβαιναν πάντα αυτά. Μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνει στον χώρο της δικαιοσύνης. Δεν συμβαίνει στον χώρο της εκπαίδευσης. Και στο δικηγόρο που δουλεύω εγώ. Έτσι. Ή στα νοσοκομεία. Δεν φλερτάρει η νοσοκόμα με τον γιατρό. Δεν είναι θέμα φλερτ. Και το μπούλικ. Το μπούλικ αυτό που είπανε και για το μπούλικ. Εγώ που φάει να μιλάω εγώ με τον κόσμο να είναι προϊστάμενή μου 20 χρόνια μικρότερη μου και να με βρίζει.
Ακριβώς. Για να μην ξέρω, να λέω τώρα να σηκωθώ, να το σκοτώσω, να το δείρω, τι να κάνω. Τίποτα. Είμαστε εδώ, αντιμετωπίσαμε φέτος το χειμώνα, έφυγε ο χειμώνας, ο περσινός, πράγματα πρωτάκουστα για το θέατρο. Δεν λέω τίποτα, στεναχωριέμαι, γιατί ο κόσμος που τα ακούει στεναχωριέται διπλά. Δηλαδή, είχε μια γνώμη για έναν χ καλλιτέχνη, καλύτερα να μην πούμε ονόματα, και αλλάζει αμέσως. Σου λέει αυτός, έκανε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι αλήθεια, δεν θέλει να το πιστέψει. Αλήθεια, ψέματα, δεν είναι ωραίο να το ακούς αυτό. Ακριβώς. Γιατί να το ακούς. Ακριβώς. Τίποτα άλλο. Σαφώς όμως είμαι υπέρ το ότι βγήκανε κάποιες γυναίκες, κάποιες κοπέλες, βρήκανε το θάρρος να το πούνε, γιατί είναι πολύ άσχημο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα δικάσει. Δηλαδή, δεν θα πω ούτε θα τον κατηγορήσω ούτε τίποτα. Εδώ τη δουλειά αυτή θα την κάνει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, θα μου πεις εσύ δεν είχες ακούσει κάτι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω, δηλαδή είναι κάτι που... Εντάξει, εγώ από δική μου προσωπική, δηλαδή όταν σπούδαζα θέατρο και μου δόθηκε η ευκαιρία να κάτσω σε κάποια νου τα πόδια για να γίνω ψηλά, δεν κάθισα. Δηλαδή νομίζω ότι κάποια πράγματα... Τέλος. Άστο, ναι. Άστο, δηλαδή, πάμε. Εντάξει, είναι... μου λέει ο πατέρας, θα σου πω αυτή την ατάκα για να καταλάβεις την άποψή μου. Μου λέει ο πατέρας. Ρε παιδί μου, αυτές εδώ, ποιος τις έχει βάλει στην τηλεόραση, με ποιον πάνε και μου τις έχουν και βάλουν εμένα, που δεν ξέρουν να μιλήσουν, δεν ξέρουν να παίξουν και τις έχουν σε όλες τις σειρές. Είδες. Λοιπόν, αυτό θα πω μόνο. Τίποτα. Δεν χρειάζεται. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το καιρό περιμένω κάποια πράγματα που είναι να έρθουν. Ελπίζω να μην ξανακλείσουν πάλι τα θέατρα. Ελπίζω να συνεχίσει η ζωή, αλλά φοβάμαι ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ελπίζω να μην γίνει ένα νέο lockdown. Φοβάμαι όμως ότι θα γίνει. Δεν νομίζω να γίνει. Κάθε μέρα όμως... ότι με αυτά τα πρόστιμα που κάνανε τώρα και αυτά θα... Ολυμπία, κάθε μέρα βλέπεις ότι φεύγουν πολλοί. Δηλαδή 105, 60, 70 είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Ναι, μας είχαν κλείσει με δύο θανάτους και τώρα έχουμε 100 και είμαστε... Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε πάει στο αντίθετο. Αυτό είναι το παρατράγουδο τώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι το παρατράγουδο. Κανονικά θα έπρεπε η κυβέρνηση να πει τα σχολεία κλειστά εξ αποστάσεως, που είναι κάτι που δεν χάνει κανείς οικονομικά. Δεν θα χάσει η κυβέρνηση οικονομικά, αν δεν πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα κοπεί η διασπορά. Γιατί εμένα, ας πούμε, πηγαίνω σε μικρό, αρρώστησε η καθηγήτρια. Με την καθηγήτρια είχαν άλλοι 10 επαφή. Και εμβολιασμένοι, δεν είναι. Γιατί τώρα βλέπεις και εμβολιασμένος να είσαι. Άρα δεν είναι, παίζει είναι το εμβόλιο, δεν παίζει και αυτό. Θα μου επιτρέψεις εδώ, μετά από όλα αυτά που είπαμε... Να μην πούμε τίποτα άλλο για COVID, ακριβώς. Παρά να μου πεις... Θα κλείσουμε πάλι με το Θεόφιλο. Τι ώρα είναι? Είναι νωρίς. Εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά. Είναι και 27. Τέλεια. Μία ώρα παρακάτω. Κάτι άλλο. Να πω ότι το κείμενο του Θεόφιλου το έχει γράψει ο Θανάσης ο Σκρουμπέλος. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου του Βερλέκη. Το σκηνικό και το κοστούμι είναι του της Ανθής Σοφοκλέους. Και η μουσική επιμέλεια είναι του τραγουδοποιού Δημήτρη Κοντογιάννη. Η παράσταση λοιπόν θα συνεχίσει την πορεία της και από εκεί και πέρα. Αν τη βρουν οι θεατές στο δρόμο τους, καλό είναι να τη δουν. Θα μου επιτρέψεις να πω και δύο διακριτικά ευχαριστώ σε ανθρώπους που βοήθησαν στην παράσταση, που δεν φαίνονται, γιατί ο κόσμος βλέπει μόνο εμένα, αλλά πίσω από μένα ή μάλλον μπροστά από μένα ήταν αυτοί που ανέφερα, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι... Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γυροκομείο Αθηνών που βρίσκεται στην Κηφισίας κατεβαίνοντας στο δεξί μας χέρι. Μου δώσανε για 4 μήνες δωρεάν έναν χώρο και έκανα τις πρόβες μου. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ. Επιτελούν θείο έργο, πάνε η τρίτη ηλικία και τους περιποιούνται, τους έχουν μέσα εκεί. Και όταν με το καλό ανοίξουν πάλι τα πράγματα, είμαι διατεθειμένος να κάνω μια παράσταση. Τιμή Σένεκεν, για τους ανθρώπους, τους παλέμαχους της ζωής. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην κυρία Ρένα Καλογερή, που επιμελήθηκε με πολύ αγάπη και σεβασμό την αφίσα της παράστασης. Μπορείς να την ανεβάσεις μετά, θα σου αφήσω εγώ και θα τη δείξουμε τώρα. Και επίσης να πω σε κάποιους ανθρώπους που βοήθησαν πάλι, την κυρία Σοφία Κονταξάκη, φιλόλογος από την Κρήτη, που με βοήθησε σε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Θεόφιλου, που μου δώσανε μένα να σκάψω κι άλλο πιο βαθιά, να βρω
πράγματα για την ερμηνευτική πλευρά του Θεόφιλου. Πόσο καιρό το μελετούσε το Θεόφιλο? Πολύ ωραία ερώτηση. 6 μήνες ακριβώς. Μαζί με τον Νίκο το Βερλέκη, φράση, 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 φράση. 4, 3, 5 ώρες κάθε μέρα. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και πρόσεξε, να βγουν τα νοήματα για να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί άμα μιλάω συνέχεια, δεν θα καταλάβει. Άλλα δυνατά, άλλα σιγά, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, άλλα πιο γρήγορα, άλλα πιο πάνω. Για να μπορέσει να έχει ενδιαφέρον και να μην κουράσει. Γιατί αν μιλάω σε μια νότα συνέχεια, εκεί, πάβει ο άλλος να σε παρακολουθεί. Και όταν πάβει να σε παρακολουθεί, δεν έχει ενδιαφέρον. Στα 55 λεπτά που κρατάει ο μονόλογος, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον, έχει κορύφωση, κορύφωση, κορύφωση. Και πριν βαρεθεί ο άλλος, έχει τελειώσει. Μα αυτή είναι και η γοητεία. Γιατί αν βαρεθεί, πάβει να σε παρακολουθεί. Επίσης, να πω... Η αλήθεια είναι ότι και εμένα δεν τρεμένει με γεύση, έτσι. Λοιπόν, να πω επίσης δύο ευχαριστώ στην κυρία Αγγελική Μπίνη και στην Μαρίνα Σούγια που με βοηθήσανε πολύ κατά την προετοιμασία της παράστασης. Όλοι από το δικό τους μετερίζει κάνανε πάρα πολλά. Επίσης την κυρία Κατερίνα Ζαχαριουδάκη που έχει αναλάβει την επικοινωνία και μπορεί η παράσταση να ταξιδέψει. Θα μου δώσεις όμως την ευκαιρία να πω και ένα ευχαριστώ σε ένα δικό μου πρόσωπο που από την πρώτη στιγμή που είδε την παράσταση είναι η αδερφή μου, η Ευανθία Προκοπίου, δασκάλα στο επάγγελμα. Από την πρώτη στιγμή στην Τζενεράλε που είδε την παράσταση δεν σταμάτησε να κλαίει. Και όχι μόνο να κλαίει, έχει πάρει προσωπικά την παράσταση και όχι μόνο έχει βοηθήσει προτείνοντας από εδώ δεξιά ακριβώς. Και τον κύριο Νίκο Μάνιο. Που έφυγε από τη ζωή, το έμαθα κι εγώ. Ο Θεός να τον ξεκουράσει, να τον αναπαύσει. Εκείνος έκανε πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Το ξέρω. Πάρα πολύ κόσμο. Η Έλενα Σοφιανού που γράφει αυτά τα ωραία σχόλια από τον κύριο Μάινα. Το έμαθε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και... έπαιξα και στην Καλυθέα που την είδε και ήρθε δεύτερη φορά, 17 Σεπτεμβρίου που το είδε εκεί, ήρθε και 7 Οκτωβρίου που έπαιξα στο Άλσος της Νέας Μήνης. Ναι, ναι, μα έκανε πάρα πολύ, πολύ... διαφήμιση. Και αν δεν έφευγε έτσι ξαφνικά, νομίζω ότι θα ήταν στήριγμά σου. Πολύ. Ο Θεός να τον ξεκουράσει, ο Θεός να τον αναπαύσει, γιατί κάποιοι άνθρωποι, χωρίς να τους πω κάντε κάτι. Το κάνανε ένα από μόνο. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε κάτι. Γιατί όπου και αν αυτό πήγα. Αν βλέπεις ότι μάγεψες, το αγάπης. Ακούστε τώρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ποιοτικό. Όταν κάποιος είναι ποιοτικό άνθρωπος και αναγνωρίσει το καλό και το ποιοτικό. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να του πεις διαφήμισέ τον. Τίποτα. Το κάνει γιατί του αρέσει εκείνο. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να του πεις μια όμορφη ιστορία. Όπως ήταν ο Βαρδιάνος στα Σπόρκα. Yeah. Και δεν το λέω επειδή έπαιξα. Δηλαδή έχει ανάγκη να δει μια ιστορία να τον κρατήσει. Και όχι όλα γύρω από έναν καναπέ, μια σεξοκομωδία. Αυτό, εκείνο, εκείνη, με αυτόν, με αυτόν. Δηλαδή δεν έχει πια ενδιαφέρον. Η ελληνική λογοτεχνία είναι σπουδαίο. Μπράβο, σπουδαίο. Δεν την έχουμε μεταλλευτεί. Και όχι μόνο αυτό, να είναι καλά που ο Μανούσος ο Μανουσάκης τα κάνει φέτος αυτά. Πιο παλιά, άλλοι άνθρωποι, ο Βασίλης ο Γεωργιάδης με τους Πανθέους, το Γιούγκερμαν, αναδυωμένη, Ξενόπουλος. Δηλαδή η ΕΡΤ αυτό το καλό έκανε και αυτό είναι ο χαρακτήρας της. Δηλαδή να μάθει στον κόσμο την ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή να του δώσει και κάτι άλλο. Γιατί μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα των Ελλήνων τα έχουν πει όλα. Δηλαδή είναι σπουδαίο κεφάλαιο η ελληνική λογοτεχνία και καλό είναι να ξανασκύψουμε πάλι πάνω της. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αδερφή σου. Τη Μαρία. Βέβαια. Άλλη. Αδερφή. Έχω πολλές. Έχω πολλές αδερφές. Και άρα εμείς θα σε δούμε στη Βουλή των Ελλήνων. Θα με δείτε στη Βουλή των Ελλήνων. Η παράσταση θα μαγνητοσκοπηθεί από ό,τι ξέρω. Θα παιχτεί κάποια στιγμή από το κανάλι της Βουλής, το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής, γιατί εγώ τώρα θα παίξω για τους υπαλλήλους και τους βουλευτές. Δεν ξέρω πόσοι θα το δουν, 40, 50, 80, όσοι και αν το δουν. Και από εκεί και πέρα όμως η παράσταση δεν τελειώνει εδώ. Η παράσταση θα μπει στα σχολεία, ήδη έχει πάρει άδεια. Η παράσταση θα πάει στην Καλαμάτα από ό,τι με έχουν φωνάξει. Ήδη θα ανέβω στη Βέρεια, θα πάω στη Λάρισα και θα συνεχίσει την πορεία της, όπως θα ξαναπαίξω πάλι το καλοκαίρι πρωτόθεως, ξανά στη Μυτιλίνη. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, αυτό λέω και τελειώνω για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, πήγα στη Λίμνο, πήγα στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία. Πας και συνούσες. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι... είδες τι ωραίο θέατρο έχουν. Είναι τιμή μου να πάω. Εκειμένη αδερφή μου. Γιατί... Σοβαρά, πολύ καλά κάνεις και μου το λες. Δεν είναι δική μου όμως απόφαση. Θέλω να πω ένα μεγάλο. Τι πρέπει να κάνω εκεί να πω στην αδερφή μου. Αμέσως, αμέσως. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης και η κυρία Αναστασία Αντωνέλη, η αντιπεριφερειάρχης, να είναι καλά, χρηματοδοτήσανε 5 παραστάσεις και πήγε η παράσταση στα νησιά αυτά, στο Βόρειο Αιγαίο. Όπως και η κυρία Ζαχαρούλα Ιωακήμ. Δηλαδή τώρα, οι νούσες τώρα, άμα θέλουν να φέρουν κάτι από τη Μυτική, πού απευθύνεται? Αμέσως, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είναι στον τομέα Βορείου Αιγαίου. Κώστας Μουτζούρης είναι ο περιφερειάρχης και Αναστασία Αντωνέλη η αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που να είναι καλά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρηματοδοτήσανε 5 παραστάσεις και πήγα και έπαιξα δωρεάν για τον κόσμο. Σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, ήρθε ο άλλος να δει την παράσταση που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει στην Αθήνα. Συγγνώμη, παιδί μου, άρα και ο δήμαρχος τον μπορεί να το πει. Βεβαίως. Να πάει ο άλλος έτσι. Ή με ένα εισιτήριο 3-4. Αυτό. Θέλω να πω επίσης κάτι για τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Κάποιος που δεν έχει δει κάτι από το Θεόφιλο, γιατί για μιλάμε. YouTube, μπράβο αυτό. Μπράβο. Μπορεί να μπει στο YouTube πατώντας το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες, Θοδωρής Προκοπίου, και να πάει εκεί που λέει βίντεο και να δει. 3 βίντεο. Τι εννοώ? Έχω ανεβάσει ένα εξάλεπτο, ένα δίλεπτο και ένα μισόλεπτο. Δηλαδή μπορεί να πάρει γεύση από την παράσταση τι πραγματεύεται. Να πούμε για μια ακόμη φορά ότι ο μονόλογος κρατάει 55 λεπτά και μιλάει για τη ζωή και το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Και μην φανταστείτε ότι είναι ένας μονόλογος που βαριέσαι. Που κουράζεσαι. Είναι με εναλλαγές. Γιατί εγώ το είδα. Είναι σαν έργο κανονικό. Μα αυτή είναι και η γοητεία. Έρχονται και μου λένε, Θοδωρή, δεν βαρέθηκα καθόλου. Μα αυτό λέω είναι η γοητεία. Δηλαδή, αν βαριώσουν, δεν είχε νόημα, ότι όσο καλό κι αν ήταν αυτό. Όπως ένα φαγητό ή ένα γλυκό, το επιθυμούμε. Όταν όμως ένα γλυκό είναι παραπάνω γλυκό, σε λιγώνει. Τι σημαίνει? Γι' αυτό κι εγώ λέω μια ιδιαιτερότητά μου. Θέλω το γλυκό να είναι και λιγάκι πικρό, να είναι και λιγάκι κάπως, να μην είναι. Ναι, δηλαδή πάει αλλού μετά. Δηλαδή είναι too much, είναι overdose, είναι υπερβολικό. Γι' αυτό και στο θέατρο με μέτρο. Τόσο όσο. Γιατί όσο καλός κι αν είσαι, υπάρχουν και βιολογικές ανάγκες. Τι εννοώ? Πρέπει να τελειώσεις σε έναν χρόνο. Δηλαδή τόσο. Γιατί μετά ο άλλος θα θέλει να ανοίξει το κινητό του, θα θέλει να μιλήσει, θα θέλει να πάει η βιολογική του ανάγκη. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Είμαστε σε μια ζωή που δεν παίζουμε ερήμην του άλλου. Είδες, όταν πάμε σε μια τράπεζα και περιμένουμε πολλή ώρα, σπαζόμαστε, φωνάζουμε, βρίζουμε. Το θέμα είναι να πάμε. Τώρα θα μου πεις, είναι λόγω COVID. Ναι, αλλά ό,τι κρατάει πολύ, κουράζει. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ, Ολυμπία. Ευχαριστώ γιατί έχεις πάρα πολύ ποιότητα. Να είσαι καλά. Όχι επειδή είσαι εδώ. Βλέπω από όλο το έργο. Χαίρομαι. Είδες την παράσταση και τι είναι σημαντικό, Ολυμπία. Δηλαδή, έχεις τώρα συγκριτικό για μένα. Δηλαδή, σε έχω δει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ τώρα μεταξύ μας, τώρα και μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά θα το πω εγώ και του Τσάρλι Τσάπλιν το μεθαύριο εδώ. Μπορεί να μην μοιάζει στο Βέγκο, αλλά στον Εύρο. Ναι. Μοιάζει. Δηλαδή αυτό το νεύρο αν είχε άλλος ηθοποιός, πώς να σου το πω, σε βλέπω και... Να σου πω κάτι, από όλους στη ζωή θα πω κάτι επίσης συγκινητικό τώρα, πρέπει να ξέρεις και τι θα κλέψεις. Εμένα προσωπικά αν με ρωτάς, με επηρέασε ο Βέγκος. Πολύ! Αυτό το τρελό που είχε, το έχει πει και μόνος του, είχε έναν πρωτογονισμό επάνω του. Τι εννοώ, είχε ένα πρωτόγονο στοιχείο. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν θα πω μπρούτικο, πρωτόγονο δηλαδή. Ήταν ο θυμός του, τα νεύρα του, η έκφρασή του ήταν. Δηλαδή γινόταν, πώς να σου το πω. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο. Να μην πούμε άλλο, γιατί πραγματικά δεν θα κρατηθώ. Τον αγαπάω, τον αγαπώ, θα τον αγαπάω και για μένα προσωπικά, αν με ρωτάς, είναι σαν να μην έχει φύγει. Σαν να μην έφυγε ποτέ. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Έτσι, πολύ δεν πεθαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχει φύγει. Φθαρτά, έχει φύγει. Και εγώ θα φύγω. Αν από μένα μείνουν δύο πράγματα, υπερευχαριστημένος. Ήρθα στη ζωή όχι για να φάω. Με την ίδια αντίληψη σε αυτό. Μπράβο. Έτσι, δεν ήρθα μόνο να φάω, να πιω, να φάω. Ναι, μπαμ, κακά και νάνι. Έτσι. Τι εννοώ, φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Όπως σε καταλαβαίνω, γιατί έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Θα πω δύο λόγια του Σέξπιρ. Νομίζω λέγεται στη 12η νύχτα που γυρίζει
ο τρελός και λέει στην πρωταγωνίστρια, όμορφη κυρά, πεθαίνοντας θα αφήσετε κάποιο αντίγραφο πίσω σας. Είπε όλα. Τι εννοούσε, αν θα αφήσει έναν άνθρωπο. Γιατί το να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο έχει κόπο. Και πώς θα τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο. Είτε είναι κορίτσι, είτε αγόρι. Γιατί θα σου πάρει και τα καλά και τα κακά. Αυτό που θα μείνει στη ζωή τελικά, Ολυμπία, πιστεύω είναι η τρέλα που έχει ο καθένας. Τι έχει να πει στη ζωή. Και αυτό, εμένα προσωπικά, σαν ηθοποιός, σαν Θοδωρής Προκοπίου, με αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, δεν ήρθα να φάω, να πιω. Με ενδιαφέρει ο άλλος να περάσει καλά. Πριν περάσει καλά όμως, φεύγοντας, να πάρει κάτι. Όχι να γελάσει για να γελάσει. Να πάρει και ένα μήνυμα, να πάρει και πέντε πράγματα. Έτσι. Ναι. Και αν πάρει κάτι, δεν θα σε ξεχάσει. Από εδώ πάει εδώ και μένει εσαΐ. Μέχρι να πεθάνει. Εμένα μου λένε, με σταματάνε καμιά φορά και μου λένε στον δρόμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω γελάσει μαζί σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε μια σειρά, δεν θα πω τώρα, δεν χρειάζεται να πω, έκανα ένα νεκροθάφτη σε μια σειρά του Μέγκα. Και έμπαινα σε κάθε δωμάτιο και μοίραζα καρτούλες σε περίπτωση που συμβεί το μοιραίο. Αλλά ο θάνατος από άλλη πλευρά, από άλλη σκοπιά. Γιατί όλα είναι μες στη ζωή. Το θέμα είναι να σε θυμούνται. Το θέμα είναι να τους κάνεις εντύπωση. Και πέρα από την εντύπωση, να πάρουν κάτι από σένα. Να μην πούνε, ωραία, γελάσαμε και αύριο να σε θυμούνται. Ποιο το νόημα. Το να σε θυμούνται έχει αξία. Αλλά για να σε θυμούνται, κάτι πρέπει να τους έχεις κάνει. Όπως λέει και ο Δον Κιχώτης, κανένας δεν είναι κάτι παραπάνω από τον άλλον, αν δεν κάνει κάτι παραπάνω από τον άλλον. Ο Χαράλαμπος ο Παπα-Νικολάου, ας πούμε, για εσάς τις γυναίκες. Το ότι έκανε το test pap. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Όριο, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν κοίταξε μόνο το κορμί του να φάει, να πιει, να κοιμηθεί, να. Φεύγοντας, άφησε. Η Αμαλία Φλέμινγκ για την Πενικυλίνη. Θέλω να σου πω. Οι άνθρωποι αυτοί που αφήσανε και βοηθήσανε. Ακριβώς. Και... ο Ανδρέας Συγκρός. Το ότι έκανε το νοσοκομείο. Μην ανοίξουμε περιπτώσεις τώρα. Δεν θα τελειώσουμε. Και ο γεννηματάς που έκανε τη δημόσια υγεία. Αυτό θέλω να πω. Μην ανοίξουμε τέτοιες κουβέντες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν επιθυμίες. Δεν είχαν. Είναι αυτό που λέει κάποιος ότι όταν πεθάνεις. Καλό είναι να σε θυμούνται για καλό που έχεις βέβαια, κάνει. Βέβαια. Και όχι να πούνε, α, μωρέ, εντάξει. Αυτό. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι θα φύγουμε. Ή να πούνε, α, ο κακός που πέθανε, α, μωρέ, ο τέτοιος. Να πούνε καλά λόγια. Δηλαδή, όταν πεθάνεις να έχεις αφήσει πέντε έργο. Πράγματα. Έργο, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην κουράσουμε άλλο. Ευχαριστώ για την Εγώ πρόσκληση. Σε ευχαριστώ. Είναι τιμή μου, χαρά μου που ήμουν εδώ. Και μακάρι να δεις και άλλα πράγματα από μένα και θα τα πούμε. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου στις Ιωνικές θα σας έχουν πάρει με κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι έχεις ετοιμάσει κάτι άλλο? Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Η ζωή είναι εδώ για να μας αποδεικνύει πράγματα και εγώ βουτάω και προχωράω. Αλλά είναι αυτή η χρονιά που είμαστε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα. Έχουμε αυτό το φόβο. Άστο, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που έδειξες στην παράσταση, την έκανες πράξη, την κοινώνησες σε 5-10 ανθρώπους και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία σου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ γιατί είσαι τόσο εκφραστικός, τόσο ανοιχτός. Ήταν σαν να ήρθα και να είδα έναν μονόλογο πάλι. Καλό. Σαν να ήρθα πάλι και καλό. Μαγεύεις το συνομιλητή σου, δεν ξέρω τον... και η χρειά της φωνής σου. Πρώτα απ' όλα όντως και εδώ πέρα, τώρα μας άλλαζες το χρώμα, έχεις πάθος για αυτό που μιλάς, ό,τι μου έλεγες μου το παίρναγες με πάθος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που εγώ, τα είπαμε πιο και καλύτερα και πιο κοντά. Ήξερα ότι μιλήσαμε. Κάτι μας ένωνε. Από το τηλέφωνο που μιλήσαμε υπήρχε μια επαφή. Η άβρα, ναι. Αλλά τώρα το από κοντά είναι ακόμα πιο καλύτερο. Είναι αυτό που λένε, αυτό το φαγητό δεν το έχω φάει. Όταν το φας όμως αποκτάς. Ή αυτό το φρούτο, λες ας πούμε νεκταρίνι. Δεν έχω φάει. Όταν το φας... αποκτάς, πώς το λένε, προσωπική γνώμη. Μ' αρέσει. Όπως μου λένε για έναν ηθοποιό, είναι πολύ καλός. Λέω να τον δω. Ή μια κοπέλα, μου λένε πολύ ωραία. Δηλαδή παίζει πολύ. Να τη δω. Όταν τη δω όμως έχω άποψη. Έτσι. Δηλαδή, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Και σαφώς έχω δει ανθρώπους που δεν μ' αρέσανε, αλλά στην πορεία καλυτερέψανε. Όπα, να παίρνουμε και αυτή την εκδοχή. Δηλαδή, ένας ηθοποιός που δεν ήταν καλός στην αρχή και μετά. Ή ένας τεχνίτης, να μην πάμε μόνο στο δικό μου κλάδο. Ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος που η ζωή τι κάνει κάθε μέρα σε καλυτερεύει. Αν το αγαπάς αυτό που κάνεις. Και όχι μόνο να το κάνεις για τα λεφτά. Άμα το κάνεις για τα λεφτά δεν θα γίνεις τίποτα. Θα πάρεις τα λεφτά, τελείως. Ναι, δεν γίνεται. Όπως κάποιοι που ανοίγουν εστιατόρια
Εκεί, κατά πάνω, κατά πάνω. Δίνουν το πάθος τους και κερδίζουν τον κόσμο και μετά όταν, όταν αρχίζουν και δίνουν ψεύτικο... Υπάρχουν εστιατόρια πάθος, που κρατάνε χρόνια. Γιατί ασχολούνται μέσα. Ακριβώς. Και το φαγητό είναι σαν να το τρώνε οι ίδιοι. Τι εννοώ, μπράβο. Σου αρέσει, θα ήθελες να το φάει κάποιος άλλος, ναι. Άμα δεν σου αρέσει όμως, γιατί να το φάει ο άλλος. Αυτά τα μαγαζιά κρατάνε. Έτσι. Όμως. Εγώ όταν τα πάρουν και τα χαλάσουν μετά τα παιδιά. Η γη, η τρίτη γενιά, η δεύτερη γενιά. Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάς παθολογικά αυτό που κάνεις. Αν δεν το αγαπάς, μην το κάνεις. Συμφωνώ. Να σε καλά, Ολίβια. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα. Όσοι πήρατε, πήρατε για τις προσκλήσεις, Σμύρνη αγάπη μου. Τρία άτομα είναι. Νομίζω είναι Σμύρνη αγαπημένη μου. Σμύρνη αγαπημένη. Συγγνώμη. Ναι. Καλά, κάτσε με δύο. Ευχαριστώ. Εγώ κάνω έτσι. Ναι. Γιατί θα βγει και ταινία φέτος, να το πούμε. Αξιόλογη παραγωγή και η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη του Καραντινάκη. Ο Γρηγόρης ο Καραντινάκης, σπουδαίος σκηνοθέτης, είχε κάνει τη χοροδία του Χαρίτονα, την ταινία αν τη θυμάστε, και είχα παίξει σε ένα δικό του σύριαλ στο Γιούγκερμαν. Στον Αντένα που είχε γίνει. Τα θυμάσαι τα ονόματα όμως. Βεβαίως. Τα ονόματα έχω θέμα. Μα είναι η δουλειά μου αυτή. Αλίμονο. Εντάξει, εγώ τα... Ναι, δεν πειράζει. Θαυμάζω πάντως και γι' αυτό και τα θυμάσαι όλα και τέλος με λεπτομέρειες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα ξαναέρθεις εδώ. Μακάρι. Όχι μακάρι, θα ξαναέρθεις. Μακάρι. Θα έρθω λοιπόν, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ όλους. Καλό απόγευμα, καλό μήνα, μήνας γιορτινός. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Έφη τη Χατζούλη. Και το Δημήτρη το Χριστοδούλο, Χριστοδούλου, ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου είναι εκδότης στο Λονδίνο, που εδώ και 19 μήνες έχει κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα και έχει προωθήσει Έλληνες συγγραφείς, ποιητές προς τα έξω, Αγγλία, στην Κίνα, στη Γαλλία, παίρνει και τους προωθεί προς τα έξω, είναι εκδοτικός οίκος δηλαδή, αλλά είναι στο Λονδίνο. Τέλεια. Και τώρα μου έλεγε, γι' αυτό θα κάνουμε και τη συνέντευξη, για μια ελληνική ταινία μικρού μήκους που βγαίνει προς τα έξω σε φεστιβάλ στο Λονδίνο. Τέλεια. Πράγματα που δεν ακούγονται, άνθρωπος δηλαδή που προωθεί τους Έλληνες να είναι καλά προς τα έξω. Μα αυτό είναι, να βγούμε προς τα έξω. Ο δικός μας ο πολιτισμός πρέπει να μαθευτεί έξω. Γιατί η βαριά της βιομηχανία της Ελλάδος... Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο, άμα του πω και γι' αυτό το μονόλογο, απ' θα πει αμέσως να τον πιάσουμε, να τον πάμε προς... Μα χαρά μου. Γιατί είναι κάτι αληθινό πρόσωπο, ιστορικό πρόσωπο... Και αφορά, όχι μόνο το 1821... την Ελλάδα, την Μυτιλίνη, και είναι καλό να βγει προς τα έξω. Εγώ θα του κάνω... Μακάρι θα σου αφήσω και κάποιο έντυπο να του δώσεις. Ναι, θα του κάνω... είναι στο Λονδίνο και θα κάνουμε μέσω Skype. Τέλεια. Αλλά μιλάμε στο Messenger και αυτά και βεβαίως θα του κάνω. Εγώ σε ευχαριστώ το ότι θα το πεις σε έναν ακόμα. Θα κοινωνήσεις με το έργο του Θεόφιλου, αυτό και αν είναι τιμή. Χαρά μου. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.